Χορεύοντας, είχαμε ένα κέφι, μια χαρά. Τι γίνεται τώρα? Όχι, όλα καλά. Όλα καλά? Ναι. Τι γίνεται, Μέλτα μου, πού πηγαίνεις? Λοιπόν, πάω στη Θεσσαλονίκη. Καλά κάνεις που πάω στη Θεσσαλονίκη, είναι υπέροχα. Ναι, έχεις πάει, φαντάζομαι. Έχω ξαναπάει. Ναι. Πολλές φορές? Όχι, άλλη μια φορά. Πάω να βρω μια φίλη μου που θέλει να ανοίξουμε εκεί πέρα ένα χώρο. Παιδιά ασχολείται με μπιζού και με φτιάχνει βασικά κοσμήματα. Για να φτιάξουμε μαζί ένα μαγαζί στη Θεσσαλονίκη με κοσμήματα και κάποια αξεσουάρ δικά της. Για να συνεργαστούμε μαζί και μετά θα πάμε μια βόλτα να δούμε και λίγο τη Θεσσαλονίκη κάτω στην παραλία. Φάμε καμιά μπουγατσούλα. Μπουγάτσα κάτω στη Θεσσαλονίκη στο. Όχι, θα πάμε μια βόλτα στην παραλία. Θα ξέρω. Πιο πάνω η μπουγάτσα. Ναι, ξέρω. Σε ένα γωνιακό πολύ ωραίο. Μάλιστα, εξαιρετικά. Λοιπόν, έχουμε πάει στη Θεσσαλονίκη, τρώμε μπουγάτσες, κάνουμε βόλτες και εσείς βαθμολογείτε. Δεν είναι μαζί. Είναι δύο διαφορετικά σετ. Λοιπόν, Εμιλία, ας ξεκινήσουμε από σένα. Ναι, λοιπόν, δεν είναι σετ, το βλέπουμε. Έχει γίνει ένας συνδυασμός, αποτυχημένος μεν, αλλά ένας συνδυασμός έχει γίνει. Πώς το σκέφτηκες να βάλεις αυτό το παντελόνι με αυτό το ωραίο φόρεμα, γιατί αυτό είναι φόρεμα. Μ' άρεσε πάρα πολύ η ρίγα που έκανε στο τελείωμα και επειδή πάνω κάτω έχουν το ίδιο, την ίδια φύση. Και ήθελα να κάνει μία απόχρωση λίγο στο τελείωμα, ένα μαύρο, γιατί φορά και τα παπούτσια. Γιατί δεν πήρες ένα μπλε σκέτο, ένα λευκό σκέτο, ένα μαύρο σκέτο, κάτι σκέτο, πώς πήγες στη ρίγα? Γιατί εγώ αν έβλεπα αυτό το φόρεμα μόνο, δεν θα πήγαινε το μυαλό μου, ας πούμε, στη ρίγα. Κάτι σκέφτηκες πίσω από ναι, αυτό? Ναι, σκέφτηκα γιατί ήθελα να τα βάλω με αυτά τα παπούτσια και ήθελα να κάνω μια αντίθεση λίγο στο τελείωμα του μαύρου με το παπουτσάκι. Εγώ δεν καταλαβαίνω την απάντησή σου παρόλα αυτά. Απάντησα. Σου είπα. Ότι... Αποφάσισα να βάλω τη ρίγα, επειδή φορά το μαύρο το παπούτσι, ήθελα στο τελείωμα να είναι μαύρο και μαύρο. Να έχει, γιατί δηλαδή, δεν έβαλες μαύρο να μην, παντελόνι τότε? Δεν ήθελα ένα τελείως μαύρο. Γιατί δεν έβαλες ένα μαύρο? Δεν ήθελες τελείως δεν μαύρο? Δεν ήθελα τελείως μαύρο. Γιατί? Γιατί δεν μ' άρεσε να τελείως μαύρο. Ήθελα να κάνω μια διαφορετική αυτή... Δεν μ' άρεσε να το... Δεν μ' άρεσε το μαύρο. Οκ, έχεις κάνει κάποιες προσθήκες. Ήθελα βασικά να βάλω και άσπρο, αλλά δεν θα φανεί τον ωραίο με το παπούτσι από κάτω. Έχεις βάλει δύο ζώνες? Ναι, είναι δύο. Mm-hmm. Και έχεις βάλει και μια χειμερινή τσάντα. Δεν είναι ακριβώς χειμερινή, να σου πω, δηλαδή, επειδή έχει το φουλάρι, φοριέται λίγο ακόμα. Οκ. Ναι, έχει το φουλάρι. Εγώ δεν καταλαβαίνω αυτό το look. Δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω. Δεν ξέρω πώς μια Μέλτα που έρχεται κάθε μέρα με σετάκια μπορεί να φέρει και αυτό. Δηλαδή, γιατί δεν το βλέπουμε αυτό εδώ και τόσο καιρό, ας πούμε, αφού μπορείς να μπερδέψεις τέτοια pattern, να κάνεις τέτοιους συνδυασμούς? Γιατί το είπα και το ξαναείπα ότι δεν έχω πάντα, δεν έχω το χρόνο για να φέρω αυτά που θέλω και τις προτάσεις μου και το πώς δίνομαι και τις δικές μου τις ιδέες και να μπλέξω και διάφορα. Διάφορα αυτά που εγώ θεωρώ ότι μ' αρέσουν για να έρθω με κάτι διαφορετικό εδώ πέρα και κάθε φορά που σας φέρνω και κάτι άλλο. Κοίταξε, Μέλτα. Μέλτα, είπε το πώ δίνεσαι. Συγγνώμη, τι λες. Είπε τώρα, δεν προλαβαίνω να σα δείξω πώ δίνομαι. Όχι, λάθο λοιπόν, τέτοιο, γιατί είμαι και λίγο ψηλή. Απογοητευμένη. Αν είναι έτσι, είναι εύκολο. Συγγνώμη που σε διακόπτω, Νικόλ. Σημαίνει ότι είναι εύκολο να το φέρει και στο παιχνίδι. Από τη στιγμή που δίνεσαι έτσι καθημερινά, θα σου είναι εύκολο να τα φέρνει αυτά τα look στο παιχνίδι. Ναι. 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 Απλά ερχόμενη εδώ μάλλον, δήλωσες ότι εμένα αυτό είναι το στυλ μου. Ένα κολάν και ένα τζάκετ που έχεις ναι, βάει. Ναι, συμφωνώ σε αυτό, δεν διαφωνώ. Ένα φόρεμα με ένα συμφωνώ, σακάκι, συμφωνώ. Με πολύ διαφορετικά μήκη. Συμφωνώ και δεν διαφωνώ σε αυτό. Τα πάντα με πλατφόρμα. Αλλά, συμφωνώ και δεν διαφωνώ σε αυτό. Αλλά ερχόμενος εδώ πρέπει να φέρνω και άλλα ρούχα, άλλο στυλ. Γιατί δεν μπορώ να φέρνω συνέχεια πέρα από το δικό μου, μόνο το δικό μου, γιατί νομίζω ότι η κάθε μία μας φαίνει και κάτι διαφορετικό και δίνει και δικές της προτάσεις.
μετά λίγο βαρετό να έφερνα μόνο αυτά που φοράω μόνο εγώ έξω, θεωρώ. Ναι. Τι απεσύριδα. Λοιπόν, εγώ τη Μέλτα την ξέρω και πριν από το παιχνίδι. Γενικά δεν έχει να κάνει όμως ούτε με συμπάθεια, ούτε με εκτίμηση, ούτε με τίποτα. Όντως, εγώ πρώτη φορά το ακούω αυτό. Ναι, δεν υπήρχε λόγος γιατί, δεν ήταν κάτι τρελό. Από πού γνωρίζεστε? Δούλευα εγώ κάπου που ερχόταν ως πελάτης εκεί και έτσι είχαμε γνωριστεί. Όχι πολύ, σε πολλές επαφές, απλώς ήξερα την ύπαρξή της εκείνη τη δική μου και στο Instagram. Ακολουθιόμασταν αυτό. Μάλιστα. Τέλος πάντων. Εγώ γενικά δεν έχω τοποθετηθεί ποτέ όταν σου μιλάνε για βοήθεια και αυτά και μια φορά προσπάθησα πάρα πολύ να σου πω ότι αν δεν έχεις, ύψωσε τον τόνο της φωνής σου, να υπερασπιστείς τη γνώμη σου και κατηγορηθήκαμε ότι ήταν και λίγο άσχημη η συμπεριφορά μας προς εσάς και εμένα αυτό με στεναχώρησε γιατί δεν ήθελα καθόλου να βγάλω κάτι τέτοιο. Αυτή τη φορά σήμερα είμαι σίγουρη πραγματικά και προσβάλλομαι. Βασικά θεωρώ ότι είναι πολύ... αγενές εκ μέρους σου να έρχεσαι εδώ και να μας λες αυτά που λες χωρίς να μας πείθεις, να κάνεις την ανήξερη, ότι δεν καταλαβαίνεις, ότι ήθελα να βάλω απλά αυτό, ότι να αυτό είναι το στυλ μου, θέλω να δοκιμάσω και κάτι άλλο. Είμαι σίγουρη. Είσαι σίγουρη για ποιο πράγμα σου λέω? Ότι έχει βοήθει. Δηλαδή αυτός είναι ένας συνδυασμός που όπως είπε και η Εμιλία, δεν θα δεις αυτό το φόρεμα και θα πεις αχ να το βάλω με ένα ριγέ παντελόνι, μιλώντας με τα δεδομένα που έχεις φέρει ήδη. Στην αρχή ήθελα να το φέρω σκέτο. Μόνο με το παπούτσι. Ναι, εντάξει, μετά δεν λέω και εγώ άμα θέλω. Ναι. Στην αρχή αυτό μετά ήθελα να το φέρω με ένα λευκό. Αλλά είπα ότι ήθελα να κάνει την αντίθεση κάτω με το παπούτσι, γιατί δεν ήθελα να φανεί πολύ το λευκό. Ναι, τα άκουσα αυτά. Δεν χρειάζεται να μου τα ξαναπεί. Αυτό. Αλλά ό,τι και να φέρω. Ό,τι και να φέρω. Όχι, δεν είναι ό,τι και να φέρει. Έχουμε σχολιάσει και θετικά. Και έχει ακούσει και θετικά σχόλια. Ίσως να τα ξεχνά. Όχι, δεν ξεχνάω. Όχι, δεν ξεχνάω. Αλλά έχουμε πει πολλές φορές θετικά για εσένα. Όχι, το ξέρω και το καταλαβαίνω. Και πράγματα που σου ταιριάζουν. Όχι, αλλά αυτό το και σε ευχαριστώ και για την προηγούμενη φορά κιόλα και για το σχόλιο που έκανε. Όχι, δεν θέλω να το πω έτσι. Όχι. Ναι, κάνει μπαμ αυτό για εμένα. Πραγματικά και είναι στενάχωρο. Ποιο? Το γεγονός ότι θεωρεί ότι έχεις βοήθεια για να κάνεις αυτό το look. Δεν μπορώ να καταλάβω. Την τελευταία φορά έφερα κάτι. Το φέρα διαφορετικά, δεν αυτό. Το φέρνω έτσι, δεν αυτό. Έρχομαι με το πιο. Όπως το λες, να σου πω γιατί. Δεν μπορώ τι άλλο να πω ή να αποδείξω. Ότι δεν είμαι ελέφαντας, δηλαδή. Δεν ξέρω τι να κάνω. Έχουμε κάτι πιο απλό. Δεν είσαι ελέφαντας. Σχολιάζεται το άλλο. Έρχομαι με αυτό, εξηγώ το πώς το σκέφτηκα για να το βάλω. Κατάλαβε. Και νιώθω πάρα πολύ άσχημα γιατί λίγο έχει κουράσει. Και είμαι και μια. Δεν είναι από σένα, Μέλτα. Ναι, κάνουμε διάλογο. Ναι. Και εγώ έρχομαι εδώ και είμαι και μια εβδομάδα παραπάνω από σένα και πάντα κάτι δεν αρέσει. Δεν είναι ότι έρχομαι με αυτό, δεν με πιάνει το παράπονο. Όχι, προσπαθούμε να γίνουμε καλύτερες. Γιατί? Εμένα με πιάνει το παράπονο. Γιατί τόσο όταν πολύ πιστεύεις 100% στον εαυτό σου και νιώθεις αδικημένη. Ναι, νιώθω αδικημένη. Γιατί να σου πω γιατί. Γιατί εγώ σήμερα που υποτίθεται ότι η Ειρήνη ότι έχει ξανά βοήθεια. Είδα διαφορετικές βαθμολογίες. Και εγώ δεν σχολιάστηκε. Δεν το λέω σε σένα, ναι. Και δεν σχολιάστηκε ότι έχει ξαναβοήθεια ή κάτι διαφορετικό. Και εμένα εδώ και δύο εβδομάδες μου χτυπάνε αυτό το πράγμα τη βοήθεια με τη βοήθεια με τη βοήθεια. Κάνεις λάθος, είσαι άδικη. Σχολιάστηκε από μένα για την Ειρήνη. Γενικά στο λέω σαν εικόνα και νιώθω πάρα πολύ. Φοβάμαι και περισσότερες φορές να φέρνω και αυτά που θέλω να φέρω. Άρα συγκρίνεις τον εαυτό σου με την Ειρήνη. Συγκρίνεις τον εαυτό σου με την Ειρήνη. Αλλού θέλω να πω και άλλο. Αλλού κατάλαβες εσύ, μάλλον, Χριστιανά μου. Λοιπόν, 1,6 είναι ο μέσος όρος πηγαίνει στους κριτές. Και ξεκινάμε από σένα, Δημήτρη μου. Γεια σας. Μέλτα, πρώτη φορά βλέπω έτσι μια είσοδο που δεν είσαι και δύο μέρες εδώ. Είσαι αρκετές πια. Νέας παίκτριας να προκαλεί τόση συζήτηση. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Από τη μεριά μου με στεναχωρεί πάρα πολύ. Δεν ξέρω αυτό αν είναι καλό ή κακό. Εγώ από τη δική μου τη μεριά στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Βασικά η κουβέντα περιστρέφεται στο αν έχεις βοήθεια και αν κοροϊδεύεις τα μούτρα μας εμάς μπροστά ή τα κορίτσια περί αυτού. Και το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι δεν έχω βοήθεια τώρα. Βέβαια. Δεν μπορώ να πω. Δεν θέλω τώρα να στεναχωρηθώ ούτε να θυμώσω. Όχι για τα κορίτσια που σου λένε αυτά. Η καθεμία πιστεύει αυτό που πιστεύει. Αλλά η Χριστιανά, ας πούμε, που σου βάλε ένα γιατί έχεις βοήθεια, δεν βλέπει αλλού τη βοήθεια. Τη βλέπει μόνο σε εσένα. Για κάποιο λόγο. Έχεις αυτό, που έχουν στα άλογα τις παροπίδες. Ναι. Αυτό είναι. Αυτό είπα προηγουμένως και γι' αυτό έχω στεναχωρηθεί. Θα συμφωνείς, Μέλτα. Έτσι είναι όμως, Χριστιανά μου. Θα πω. Συμφωνήσα σε τι, ότι έχω βοήθεια. Εγώ είπα στην Ειρήνη
ότι ο κόσμος ζητά ειρήνη. Άμα καταλάβω ότι κάτι τέτοιο... Και εσύ κόσμος. Όχι. Εσύ βαθμολογείς το για τον κόσμο. Όχι, ή βαθμολογείς την εμφάνισή της. Της έβαλα 3. Γιατί? Γιατί μου άρεσε σε σχέση με αυτά που έχει φέρει. Έχω μπερδευτεί, αλλά αν καταλάβω εννοείται ότι παίζει κάτι τέτοιο, σίγουρα θα αλλάξει ο βαθμός. Για τη Μέλτα δεν υπάρχει αμφιβολία για εμένα. Ναι, okay. Συνεχίζω με τη Μέλτα λοιπόν. Μέλτα μου, το πάνω που φοράς τι είναι? Είναι φορεματάκι. Από πού το πήρες, αγάπη μου? Είναι από μια κοπέλα που ξεκινάμε τώρα τις συνεργασίες μας. Και αυτή έχει κατάστημα ή... Είναι χοντρική. Και το η χοντρική πού πουλάει? Δεν πουλάει και σε άλλα μαγαζιά? Κάνει συγκεκριμένες συνεργασίες. Ναι. Ωραία εμφάνιση σήμερα, αναπάντεχα ωραία. Δεν είναι εύκολος συνδυασμός. Για μένα είναι σωστός ο συνδυασμός που έχεις κάνει. Βέβαια είναι δύο ρούχα, οι ζώνες και τα... Αλλά όλα αυτά είναι κομψά και σωστά. Μέλτα μου, εγώ τώρα πού να φανταστώ αν έχεις βοήθεια? Εγώ θυμάμαι ένα κορίτσι... Φανταστώ. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και για να δεν μην σας κουράσω να και εσάς, ότι δεν... Κοίταξε, και τα κορίτσια το έχουν πει πολλές φορές για άλλες παίκτριες και συνήθως έχουν βγει αληθινές. Ελπίζω να μην συμβεί αυτό σε σένα. Ωραίος συνδυασμός. Ευχαριστώ πολύ. Επειδή ακούγονται διάφορα και διάφορες βοήθειες, λένε κάποια κορίτσια, έχεις μια βοήθεια που έχει και κάποιο άλλο κορίτσι εδώ, η δική σου βοήθεια, αν ισχύει, είναι καλύτερη και πιο επιτυχημένη. Δεν έχω βοήθεια, αλλά σας ευχαριστώ πάρα σου πολύ. Σου βάζω 3. Ευχαριστώ πολύ. Στέλιο. Ναι. Μέλτα, έχεις συμβεί κάτι σήμερα? Τι? Έχεις συμβεί κάτι πίσω, γιατί δεν σε βλέπω να υπερασπίζεσαι αυτά? Όχι, που φοράς απλά τις άλλες φορές. Τι έγινε? Απλά απογοητεύομαι και δεν έχω όρεξη πλέον. Γιατί απογοητεύεσαι? Γιατί απογοητεύομαι γι' αυτό. Είσαι απογοητευμένη από τις συμπαίκτριές σου ή από την απόδοσή σου? Όχι από την απόδοση, γιατί εγώ έρχομαι πάρα πολύ όρεξη και να σας δείξω και να φέρω και άλλες ιδέες και τα λοιπά. Απλά ό,τι και να φέρω, νιώθω ότι κάπου... Ναι. Η αλήθεια δεν είναι... έχει να κάνει με εμάς, έχει να κάνει με τις συμπαίκτριές της, τέλειο μου. Γιατί εμείς όχι με όλες, με συγκεκριμένες, γιατί έχουν αρχίσει λίγο και... Anyway, εντάξει. Τι είναι, Νικόλ? Ήθελα να πω, δεν ξέρω αν το είπα, αλλά την πέτυχα στη Γλυφάδα σε ένα μαγαζί να ψωνίζει. Και? Αυτό είναι κακό ή καλό? Αλλά τι κάνει? Ότι προς υπεράσπισή της. Όχι, εννοείται, τρέχω και προσπαθώ να τα προλάβω, γιατί... Δηλαδή, την είδα εγώ να ψωνίζει σε ένα μαγαζί και η Σελένη, νομίζω. Και γιατί δεν το έχετε πει αυτό, ενώ λέγονται όλα αυτά τα πράγματα? Δεν είδαμε τα κομμάτια που έπαιρνε. Εγώ δεν ξέρω αν τα έχει φορέσει τα κομμάτια αυτά. Εγώ στο ταμείο τη συνάντησα, πολύ διακριτικά της μίλησα, γιατί δεν ήξερα αν θέλει. Αυτό, την είδα ότι ήταν πολύ αγχωμένη και... Πολύ διακριτικά τη είπα ναι, γεια. Αυτό. Εσύ θεωρείς ότι υπάρχουν κάποιες συμπαίκτριές σου οι οποίες έχουν κάποιο είδους σε εισαγωγικά αιμονή, ας πούμε, μαζί σου? Ναι, και δεν καταλαβαίνω το λόγο του γιατί. Σαν ποιες? Η Χριστιάνα και η Ειρήνη. Η αλήθεια είναι ότι εσύ από την είσοδό σου του παιχνίδι είχες εισέλθει σαν ένα κορίτσι που δεν, όχι απλά δεν συζητάγαμε για στυλ. Ήτανε ρούχα πολύ διεκπαιρεωτικά, δηλαδή ξέρεις, αυτά που καλύπτουν τις βασικές ανάγκες ενός ανθρώπου, δηλαδή απλά να είναι ντυμένος. Δεν υπήρχε καμία πληροφορία μόδας, κανένα styling, δηλαδή ήτανε πάρα πολύ απλά. Και σήμερα μετά από τόσα επεισόδια που είσαι εδώ, είσαι τρίτη εβδομάδα, είσαι... μία εξέλιξη υπάρχει. Εν τω μεταξύ, αλήθεια είναι ότι από τη μία μπορεί κάποιος να σκεφτεί ότι έχεις βοήθεια. Από την άλλη, έχουν τόσα λάθη και οι ωραίες σου εικόνες, που ούτε και αυτό μπορεί να πει κάποιος ότι έχεις βοήθεια, εκτός αν έχεις μια πάρα πολύ έξυπνη βοήθεια. Είναι κρίμα, αν δεν έχεις βοήθεια, να αδικείσαι τόσο έντονα, γιατί σε έχουν πυροβολήσει οι συμπαίκτριες σου, σε έχουν στήσει στον τοίχο. Εγώ σε βλέπω πολύ συχνά που είσαι μόνη σου και υπάρχει μια αντίδραση απέναντί σου. Από την άλλη, δεν σου κρύβω ότι και εγώ ίδιο σκέφτομαι πολύ συχνά πώς είναι δυνατόν να έχει κάνει κάποιους συνδυασμούς, αφού δεν μας έδειξε αυτό τη πρώτη. Δηλαδή, μια κοπέλα που έρχεται με ένα κολάν και μια φανέλα.
Πώς είναι δυνατό σήμερα να έρχεται, ας πούμε, με αυτό που είναι δύο-τεσσέρι πολύ διαφορετικά συνδυασμένα και ζώνες και δηλαδή, υπάρχει μια απόσταση από τα πράγματα. Δεν σου λέω ότι το look αυτό είναι πολύ δύσκολο. Για μία είναι πολύ εύκολο, για μία είναι πολύ δύσκολο. Πώς ήρθες έτσι την πρώτη εβδομάδα, τόσο αδύναμη, τόσο αδιάφορη? Δεν ξέρω, ίσως γιατί δεν το είχα συνειδητοποιήσει ακόμα, ίσως γιατί δεν ήμουν. Δεν ξέρω, δεν θέλω να πω κάτι για να φανεί απέναντί σας σαν δικαιολογία. Μπλόκαρες, ας πούμε. Πραγματικά, ναι, δεν θέλω να πω κάτι και να φανώ. Ωραία. Ωραία. Σημασία έχει λοιπόν ότι είσαι εδώ μαζί μας. Βλέπουμε μία προσπάθεια. Και σας ακούω και τα κορίτσια. Ωραία. Πίσω και γενικά προσπάθω. Τα δύο ρούχα που φοράς είναι της ίδιας εταιρείας? Όχι, είναι διαφορετικά. Όχι, όχι. Το από πάνω? Όχι. Ωραία. Τι γίνεται εδώ, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος που μπορεί να κάνει έναν τέτοιο συνδυασμό, ο οποίος είναι δύσκολος, έτσι. Έχεις βάλει ένα εμπριμέ φόρεμα, το οποίο έχει άλλο γιακά, έχει άλλο τελειώμα κάτω, αλλά υπονοεί μία ρίγα στο τελείωμα, η πουκαμίσα. Και έχεις πάρει και ένα παντελόνι ριγέ που έχει σχεδόν την ίδια βάση χρωματικά με το πάνω. Οπότε αυτά έρχονται και δένουν πάρα πολύ ομαλά, ενώ είναι ένας extreme συνδυασμός και δείχνει ένα σύνολο με μία αρμονία. Τα παπούτσια είναι πάρα πολύ ωραία. Θεωρώ ότι με τις ζώνες που οι ζώνες μου αρέσουν πάρα πολύ σε αυτό το σύνολο, δεν ταιριάζουν με τα παπούτσια και η τσάντα είναι, ενώ είναι μαλακή, είναι ταυτόχρονα, επειδή είναι δερμάτινη, είναι και πολύ σκληρή για αυτό το look που είναι πολύ resort. Παρ' όλα αυτά, είναι ένα από τα πιο ωραία look που μας έχεις φέρει. Έχει βαθμό δυσκολίες, γιατί έκανες αυτό το συνδυασμό με τα διαφορετικά print. Εύχομαι να το έχεις κάνει μόνη σου, για να έχουμε κάτι να συζητάμε. Θα σου βάλω 2. Ευχαριστώ πολύ. Και πάμε τώρα στην Ιλιάνα. Μέλιτα μου, η αλήθεια είναι ότι είναι αρκετά εντυπωσιακό το look αυτό που έχεις φέρει για τα δικά σου δεδομένα και αυτά που έχουμε δει. Κοίταξε να δεις ποιο είναι το πρόβλημα. Για να πουλήσεις κάτι όταν το φοράς και είναι τόσο διαφορετικό, πρέπει να το υποστηρίξεις με τα λόγια σου, με τη στάση του σώματος, με την κριτική σου απέναντι στις παικτριές σου και με την ολοκλήρωση της εικόνας. Και εσύ χάνεις σε όλα αυτά τα κομμάτια. Στο ότι στο μακιγιάζ δεν ξέρεις να πειραματιστείς, δεν ξέρεις να ταιριάξεις το σχήμα, το μαλλιό και το σχέδιο, περιορίζεις σε μία κοτσίδα, επιλέγεις κάτι πάντοτε που δεν είναι σύγχρονο, όπως αυτό το χτένισμα. Όλα αυτά είναι στοιχεία της αισθητικής μας και του στυλ μας. Ναι. Τα οποία δεν συνάδουν ποτέ με τις ωραίες εικόνες. Εγώ δεν ξέρω αν έχεις βοήθεια ή όχι. Θέλω αν έχεις, επειδή οδεύουμε προς τον τελικό, να είσαι τουλάχιστον ειλικρινής, γιατί είναι άδικο να τσακώνεσαι με τις συμπαίκτριές σου σε αυτό το σημείο. Λύστε το backstage. Ούτε backstage φοβάμαι να τις πιάσω, γιατί μετά άλλα λένε και παρεξηγούνται. Καλά, τώρα το πας αλλού. Δεν είπα όχι, καμία να μας μιλήσει. Δεν το είπα σε σένα. Είναι άδικο αυτό που λες όμως, ρε Μέλτα. Όχι, μα για την Ειρήνη, βρε εσύ, Ειρήνη. Σταμάτα να κάνεις το θύμα. Ειρήνη μου, την προηγούμενη κάνεις φορά. Την προηγούμενη φορά πήγα να της πω κάτι και το πήρα άλλο, διαφορετικά. Όμως, τι της είπα στην προηγούμενη φορά. Μιλάω, μας, δεν μίλησε ποτέ σένα. Και σου είπε σου μίλησε καμία άσχημα. Δεν μίλησα για σένα. Μίλησε για συγκεκριμένο άνθρωπο που θέλω να πιάσω. Η Ιλιάνα σου είπε να το λύσουμε όλες μαζί και λες να τους μιλήσω και δεν θα μα δεν έχω κάτι μέσα. Μα δεν έχω κάτι με τις υπόλοιπες. Καλά, εντάξει. Είπα ότι έχω δύο συγκεκριμένες, ρε Σύριδα. Τρία πουλάκια κάθονται. Ωραία, να ακούσουμε λίγο την βαθμολογία για να τη δούμε της Ιλιάνας. Θα σου βάλω 2. Ευχαριστώ. Αυτό πήγε πολύ καλά. 8,6 είναι η τελική βαθμολογία. Μπορείς να επιστρέψεις τη θέση σου, Μέλιντα. Πολύ σας ευχαριστούμε για την αγάπη και τη στήριξη που δείχνετε στο My Style Rocks. Οπότε, αν δεν θέλετε να χάνετε στιγμή, κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube και να βλέπετε συνέχεια αποσπάσματα κάνοντας κλικ και δεξιά και αριστερά.